Λοιπόν, τελεία σε ό,τι αφορά τις μικρές χρηστικές ειδήσεις, για να πάμε ξανά στην πολιτική επικαιρότητα και να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Φραντζή, σύμβουλος επικοινωνίας, και τον ευχαριστούμε πολύ και εγώ και ο Ευθύμης που είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Φραντζή, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, θέλετε να βάλετε μια επικεφαλίδα στα τελευταία του ΣΥΡΙΖΑ, την χθεσινή παρέμβαση του Τσίπρα και όσα μπορεί να σημαίνει. Είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Ναι. Υπάρχει ένας πληθωρισμός ειδήσεων από την πλευρά της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ προβληματική όλο αυτό το διάστημα. Και τώρα πια προστίθεται και όλη αυτή η αβεβαιότητα του αν θα υπάρχει ο κ. Κασελάκης και, αν... και με τι τρόπο. Θα είναι πλαισιωμένος, θα είναι αποδυναμωμένος, θα είναι... Πολλά τα ερωτηματικά. Ναι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε την πορεία αυτή τη στιγμή που μπορεί να πάρουν εξελίξεις. Μπαίνει και θέμα περαιτέρω διάσπασης στη διάσπαση, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Κοιτάξτε, τώρα αυτό θέλει μια πολιτική ανάλυση με πληροφορίες από ρεπορτάζ. Στο κομμάτι της επικοινωνίας, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η φθορά του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με τον Αλέξη Τσίπρα και ο κύριος Κασελάκης δεν είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για αυτή τη φθορά που ζούμε τώρα. Υπάρχει μια συνέχεια στη φθορά του ΣΥΡΙΖΑ. Και η δημοτικότητα του Κασελάκη αυτή τη στιγμή κινείται περίπου στα επίπεδα που ήταν η δημοτικότητα του Αλέξη Τσίπρα στην τελευταία φάση. Άρα είναι πιο στρατηγικό, αν θέλετε, το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ και έχει να κάνει με το περιεχόμενο της πολιτικής του μετά τη στροφή του 2015 και την αντιπολίτευση που άσκησε το 2019-2023. Δεν έχει να κάνει τόσο με τα πρόσωπα. Δηλαδή, αν φύγει ο Κασελάκης και έρθει ένας άλλος, δεν μπορώ εγώ με τα δεδομένα που έχω στη διάθεσή μου να πω ότι θα υπάρχει μια ανάκαμψη. Υπήρχε λοιπόν μια συνέχεια της φθοράς ΣΥΡΙΖΑ, του μπραντ ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα, η οποία μετά μεταβιβάστηκε στον μπραντ Κασελάκη, που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν υπάρχει τάση ανάκαμψης, σοβαρή τάση ανάκαμψης. Μικρές αυξομοιώσεις βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, αλλά στο σκληρό δείκτη της καταλληλότητας για την Πρωθυπουργία ο κύριος Κασελάκης είναι πάρα πολύ πίσω από εκεί που ο ίδιος έβαλε τον πύχη, διότι θυμάστε ότι εκλέφθηκε με το επιχείρημα ότι εγώ μπορώ να αντιμετωπίσω τον Μητσοτάκη και μάλιστα έκανε και αυτή την εμφάνιση έκπληξη στην εκδήλωση των Τριών για να απαντήσει στον τίτλο της εκδήλωσης ποιος απέναντι στον Μητσοτάκη. Αλλά αυτό δεν προκύπτει από τα δεδομένα, ότι έχει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό ανθρώπων που τον πιστεύει ότι μπορεί να ηγηθεί και μπορεί να είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός. Να σας πω, η εντύπωσή σας, κρίνοντάς το από την μεγάλη εικόνα και χωρίς να χρειαστεί να μπει κανείς στο ρεπορτάζ και να ψάξει να βρει τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα, το γεγονός ότι, ας πούμε, στις δημόσιες τοποθετήσεις του, ο Στέφανος Κασελάκης έλεγε ότι θέλει να γυρίσει λίγο το τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να αλλάξει, ας πούμε, την παγιωμένη πολιτική η οποία είχε οδηγήσει στα αρνητικά αποτελέσματα. Κρίνεται ότι θα μπορούσε αυτή η διάθεση και η πρόθεση να προσανατολίσει λίγο διαφορετικά το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε πού, ότι θα μπορεί να ήταν η κόκκινη γραμμή. Χρειάζεται πολύ μεθοδική δουλειά για να μετατοπιστεί στρατηγικά ένα κόμμα. Πρέπει να αντιγραφεί με κάποιο τρόπο μια μέθοδος που έχει εφαρμοστεί με επιτυχία από τον κύριο αντίπαλο. Η Νέα Δημοκρατία, γιατί κυριαρχεί. Κυριαρχεί γιατί ο πολιτικός σχεδιασμός και η επικοινωνία είναι πάρα πολύ καλά εναρμονισμένα μεταξύ τους. Και ο πολιτικός σχεδιασμός έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά την ελληνική κοινωνία, τις διαφορετικές κατηγορίες. Πράγμα που ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να το κάνει. Δεν το κάνει με ένα μεθοδικό τρόπο. Το μήνυμά του είναι θολό, είναι αντιφατικό, λέει διάφορα πράγματα, ανοίγεται σε διαφορετικά ακροατήρια, αλλά δεν καταφέρνει να εμπνεύσει και να πείσει τα παραδοσιακά ακροατήρια που ακολουθούσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά όλα είναι στρατηγικά θέματα που η ηγεσία Κασελάκη δεν μπορεί να τα απαντήσει. Γιατί όταν δεν έχει συνοχή, δεν φτιάχνει συνοχή στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και δεν διαβάζει με έναν μεθοδικό τρόπο τα ακροατήρια, την κοινωνία και δεν διαμορφώνει αντίστοιχα τα μηνύματά της, δεν μπορεί να τα επεξέλθει. Κύριε Φραντζή, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για αυτή τη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Τσίπρα. Θεωρείτε, έτσι όπως την διαβάζετε από την εμπειρία σας, είναι μια δήλωση η οποία οθεί τον κύριο Κασελάκη να κάνει πράξη αυτό που είπε λίγες μέρες πριν στην πολιτική γραμματεία,
Προσπαθεί δηλαδή να τον οθήσει ή είναι μια δήλωση ουσιαστικά μέσω της οποίας προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις από όλους για το καλό συλλογικά του ΣΥΡΙΖΑ. Τι επιδίωξε να κάνει ο κύριος Τσίπρας? Νομίζω ότι επιδίωξε να υπενθυμίσει την παρουσία του. Να πάρει μια απόσταση από την ηγεσία Κασελάκη. Είναι δεδομένο ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν σοβαρές αυτή τη στιγμή διαφωνίες και αντιθέσεις. Και δεν ξέρω αυτή η άμεση προσφυγή στη βάση, εάν θέλει να τον αποδυναμώσει. Διότι αυτή τη στιγμή, σε τόσο σύντομη διαδικασία, όπως λένε όλα τα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ που διαβάζουμε όλοι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ένας αντίπαλος και να τον αμφισβητήσει. Άρα ενδεχομένως τον τραυματίζει και γράφει προϋποθέσεις, γιατί αυτό θα κριθεί και στις ευρωεκλογές, ακόμα και αν τώρα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ εκλέξουν ξανά τον Στέφανο Κασελάκη, θα ξανακριθεί μετά στις ευρωεκλογές. Είναι μια δήλωση ότι είμαι παρόν, δεν εμπιστεύομαι. Παίρνω αποστάσεις και αιχμές, σαφείς αιχμές, αφήνω σαφείς αιχμές στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, κριτική σε αυτούς που έφυγαν. Ναι. Και επικοινωνιακά. Ουσιαστικά αποδυναμώνεται. Ναι. Επικοινωνιακά, δεδομένου ότι η παρέμβαση έγινε λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει το συνέδριο, που σημαίνει ότι δεν δίνεις περιθώριο σε κανέναν να αντιδράσει ή τέλος πάντων να διαχειριστεί μια έκτακτη κατάσταση. Εκτός πλαισίου συνεδρίου, δηλαδή ουσιαστικά μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση, η οποία θα μπορούσε να ήταν ένα κείμενο μιας ομιλίας στο συνέδριο, θεωρείται ότι ήταν μια δόκιμη κίνηση πολιτικά? Θα κρυφθεί σε μια πορεία. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποιο είναι το σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα. Μπορούμε να φανταστούμε ότι θέλει να παίξει έναν ευρύτερο ρόλο. Γι' αυτό δεν πάει και στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει όμως ήδη μια τραυματισμένη εικόνα. Δεν ξέρουμε κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο της κέντρου αριστεράς, σε όλη αυτή τη συζήτηση τώρα που θα ανοίξει. Σε έναν χώρο δηλαδή κατακαιρματισμένο, όπου τον διεκδικούν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, άλλα κόμματα, καινούργια κόμματα που θα κατέβουν στις ευρωεκλογές, όπως το κόμμα του κ. Κόκαλη. Άρα δεν ξέρουμε ποια είναι η στόχευση. Θα δούμε τα βήματα. Δεν ξέρουμε αν μπορεί αυτή τη στιγμή να συγκεντρώσει προϋποθέσεις. Γιατί ξαναλέω, το κύριο πρόβλημα είναι ότι το πολιτικό του κεφάλαιο έχει φθαρεί και μέσα σε όλη αυτή την πορεία του χρόνου έχει υποστεί ο ίδιος πολύ μεγάλη ζημιά. Ερώτηση. Προσωπικά, το προσωπικό του. Ερώτηση. Το μεγάλο ορόσημο, το πρώτο ορόσημο που είναι μπροστά είναι οι ευρωεκλογές. Αυτή η διαδικασία, έτσι όπως εξελίχθηκε, δηλαδή το γεγονός ότι σηκώνει χειρόφρενο το κόμμα και ξαναξεκινάει από την αρχή μια διαδικασία η οποία εικάζουμε αμφότεροι ότι μάλλον θα τον τραυματίσει παρά θα τον θεραπεύσει, θα λειτουργήσει θετικά ή θα είναι ένα επιπλέον πρόβλημα στην εικόνα του κόμματος στις ευρωεκλογές? Θα είναι ένα πρόβλημα γιατί χάνεται χρόνος. Και μπορούμε να εικάσουμε ότι αν γίνουν εκλογές πριν τις ευρωεκλογές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και υπάρξει και ένας άλλος υποψήφιος, θα υπάρχει και μια ακόμα πιο έντονη διχογνωμία ή διαφοροποίηση των προσωπικότητων. Δεν θα υπάρχει τόσο αυτή η εικόνα της συνοχής. Θα είναι μια τραυματισμένη ηγεσία αντικειμενικά. Το λέω γιατί η πρόθεση, και αν διαβάσει κανείς τις γραμμές τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, είναι ότι επειδή πάμε να χάσουμε και με πολύ κραυγαλαίο τρόπο στις ευρωεκλογές, παρεμβαίνω σε αυτή τη διαδικασία να προλάβω τα χειρότερα. Αν είναι έτσι όπως τα λέτε, τα χειρότερα έρχονται. Αν δηλαδή η πρόθεση ήταν να διορθώσει την κατάσταση, δείχνει ότι μάλλον θα την επιβαρύνει. Ναι, τα χειρότερα έτσι και αλλιώς έχουν δρομολογηθεί. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανακάμψει μέχρι τις ευρωεκλογές. Έτσι και αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει σε μια μακροχρόνια διαδικασία που θα πάει και μετά τις ευρωεκλογές για να δει τα θέματα της ηγεσίας του, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή φλέγοντα. Και αν θέλει να κάνει μια σοβαρή επανεκκίνηση, πρέπει να κάνει μια σοβαρή στρατηγική τοποθέτηση και ανασυγκρότηση. Έχει φθαρεί όμως τόσο πολύ το brand name, έχει φθαρεί τόσο πολύ η εικόνα, η επωνυμία, το περιεχόμενο, το αξιακό περιεχόμενο του ΣΥΡΙΖΑ, και μετά τη διάσπαση που είχαμε, την τελευταία διάσπαση, και μετά όλες τις διαρροές και τις αποχωρήσεις των στελεχών, πραγματικά δεν ξέρω αν μπορεί αυτό που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ να ξανασυγκροτηθεί ή όλο αυτό, τα απανωτά χτυπήματα και οι κινήσεις που βλέπουμε, μπορεί να οδηγήσουν στην περαιτέρω σύγκρουση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να ανοίξει ένας δρόμος διαφορετικός
μια συγκρότηση ενός νέου πολιτικού φορέα. Ίσως αυτή να είναι τελικά η στόχευση Τσίπρα. Και αν αυτή είναι τελικά η στόχευση Τσίπρα, δηλαδή να απαξιωθεί η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, να επιταχυνθεί η κρίση και να πάμε σε μια ευρύτερη συζήτηση, μπορεί αυτό όντως να έχει κάποιες πιθανότητες επιτυχίας. Παράλληλα με ένα κόμμα Κασελάκι, λέω εγώ, εάν τελικά χωρίσουν τα τσανάκια τους, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Στέφανος Κασελάκης δεν θα κάνει μια προσπάθεια για ένα άλλο κόμμα. Εκεί έτσι όπως ο ίδιος το θέλει. Και αν κλείσουμε, ένα ευθύνη. Ναι.